Γεωργία. Είμαι. Ποια ήταν η έμπνευσή σου πίσω από αυτό, δηλαδή το κόνσεπτ που σκέφτηκες. Ποια ήταν η έμπνευσή σου εχθές με το τζινάκι και το πουκάμι σου, έτσι εγώ φοράω ένα τζινάκι, ένα τισερτάκι. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω. Μπήκα στο ρόλο, είμαι νοικοκυρά, δεν είμαι εκτός ρόλου, λοιπόν, μπορώ να πάω έτσι. Έχεις πει λοιπόν ότι είσαι σε αυτό το παιχνίδι με ένα στόχο για να κερδίσεις. Εγώ χθες με ανάλογο look πήρα πολύ κακή βαθμολογία. Όχι, πήρες τρία. Πήρα ένα και δύο. Και τρία. Βάλτο να το επανάληψει τη χθεσινή εκπομπή να τη δεις. Όπως ναι. Το λέω είναι. Πήρα ένα και ένα δύο και δύο τέσσερα. Ναι. Πήρα πολύ κακή βαθμολογία, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όσοι και να είναι αυτοί, πήρα τη χειρότερη. Αλλά δεν έχει να κάνει με σένα. Εγώ δεν το λέω. Μου, όχι, το λέω. Δεν μπορούσα να, αφού δεν μπορώ να πάω. Fashion δεν μπορώ να πάω. Εκεί δεν μπορώ να πάω. Εγώ δεν μπορώ να πάω πουθενά. Να παίξω το ρόλο μου. Βγήκες πρώτη. Δεν έχει σημασία αυτό. Πώς δεν έχει σημασία? Όχι, αυτό. Έχει σημασία. Καταρχήν, γιατί απολογούμε σε σένα, δεν καταλαβαίνω. Δεν απολογήσε. Ρωτάω. Δεν απολογητό σίγουρα. Προσπαθώ να καταλάβω. Για να μπορώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Κάνεις και γελάω, ευχαριστώ. Την άποψη, το κόνσεπτ σου και πώς αποφάσισες. Θέλω και να μην καταλάβεις, βρε Γεωργία. Ωραία, θες να σε κρίνω για το κόνσεπτ. Πολύ ωραία. Για να καθαρίσεις, δεν φοράς τζιν, γιατί είναι πάρα πολύ άβολο και μέσα στο σπίτι σου δεν φοράς. Είναι του συζύγου. Ξέρεις πόσο άνετο είναι, θες να το δοκιμάσεις. Δεν φοράς τζιν για να καθαρίσεις. Καθαρίζει συχνά εσύ. Ξεβάφει και όλα αυτά. Καθαρίζει συχνά εσύ. Επειδή είμαι και λίγο ψυχασθενής. Και λες να μην ξέρω αν μου είναι άνετο ή όχι. Καθαρίζω πάρα πολύ συχνά. Μάλλον δεν θες να κρίνω το στυλ σου. Και τα σε κρατούσε. Το στυλ σου λοιπόν για να καθαρίσεις το σπίτι, πώς αυτό ήθελες να κρίνω σήμερα. Το στυλ σου λοιπόν για αυτό που το επέλεξες δεν ταιριάζει. Αυτό. Ωραία. Πάντως το διασκεδάζουμε. Δανάη, τι θα μας πεις? Να σε καλά, με κάνεις το κελάι. Γεια σου, Ραμόνα. Έχεις ξεκαρδιστεί στα γέλια, βλέπω. Είσαι μια θεά. Να είναι καλά η Γεωργία. Τέλος. Είσαι μια θεά, τέλος. Αυτό, μας αρέσει δηλαδή. Θα σε βοηθήσω μετά, θα σου δείξω κάποιες κινήσεις, θα σε βοηθήσω μετά. Αντζέλικα. Αντζέλικα, πού είσαι, εδώ. Που λάμπεις, βγάζει λίγο μάτι η μπότα σου. Με τύφλωσες. Λοιπόν, είσαι πολύ στυλά τη μανούλα και νοικοκυρά. Μ' αρέσει πολύ η μπαντάνα. Κοίτα, εγώ καταρίζω με στυλ ούτου και στο σπίτι εγώ έτσι κάθομαι. Συγγνώμη, αγάπη με μου, συγχωρείτε. Ούτως ή άλλως, τα πάντα έχει στυλ. Μ' αρέσει πολύ η μπαντάνα στο κεφάλι σου, που είναι και πρακτική και δίνει μία άποψη. Και χρώμα, γιατί όλο το υπόλοιπο είναι πολύ μονότονο. Το κρίνω ξεκάθαρα στυλιστικά τώρα. Είναι πολύ άνετο. Έχεις και την τσεπούλα σου να βάλεις κάτι άμα χρειαστεί την ώρα με που με πληρώνουν τα παιδιά που μαζεύω το δωμάτιο τους. Μου αρέσει Put your money inside here.